Χρήστο, ποιο είναι το μήνυμα της σημερινής εκδήλωσης διαμαρτυρίας? Σήμερα ξαναβρισκόμαστε έξω από την τουρκική πρεσβεία να στείλουμε ένα μήνυμα στην Τουρκία ότι ως Βρετάνοι πολίτες από κυπριακής καταγωγής απαιτούμε από την Τουρκία να φύγει των κατοχικών στρατών της από την Κύπρο και να δημιουργήσουμε το κλίμα στην Κύπρο για να βρεθεί μια δίκαιη λύση που θα επανενώσει την Κύπρο και τον λαό της. Σαν Ομοσπονδία, έχετε σκεφτεί για κάποια βήματα που μπορείτε να κάνετε για να ακουστεί πιο δυνατά το μήνυμα σας? Ως Ομοσπονδία συνεργαζόμαστε πολλά στενά με βουλευτές και μάλλον αύριο θα έχει έναν debate στην Βουλή για την αμόχωστον που ελπίζουμε ότι θα δημιουργήσει έναν ευρύτερο κύκλο στη Βουλή να υποστηρίξει την Κύπρο και τις θέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έχετε την ανταπόκριση του κόσμου και της παροικίας ή πρέπει να γίνει κάτι περισσότερο για να έρθει ο κόσμος κοντά? Όπως βλέπουμε σήμερα, λίγο το κρύο, λίγο οι καιρικές συνθήκες δεν έφεραν τον αναμενόμενο αριθμό. Κοιτάξτε, είναι ακόμα νωρίς και ξέρω τους Κύπρους, ενάρτουν σιγά σιγά, αλλά αυτά που λέει είναι σωστά, ότι ως Ομοσπονδία, ως παροικία πρέπει να βρεθούν νέοι τρόποι να πλησιάσουμε την παροικία, τη δεύτερη και την τρίτη γενιά προπαντός και να τη φέρουμε πιο κοντά στην οργανωμένη παροικία και είναι κάτι που κοιτάζουμε ως εκτελεστικό και ως αξιωματούχοι της Ομοσπονδίας. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Μαζί μας η Αντωνία Σαββίδης, πρόεδρος της ΝΕΠΟΜΑΚ. Αντωνία, what's the message you want to convey today? Today, we just want to show on behalf of the youth diaspora of Cyprus here in the UK that we still very much care very much for our island and the Cyprus problem has not been forgotten. It's something that the youth are very passionate about and we will not give up until our island is unified again. Thank you very much. Βασίλη, ποιο είναι το μήνυμα που θέλει να στείλει σήμερα ο Σύνδεσμος Αμοχώστου του έξω από την τουρκική πρεσβεία? Είμαστε σήμερα εδώ έξω από την τουρκική πρεσβεία για να διαμαρτυρηθούμε ακόμα μια φορά για τις κατάφορες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κύπρο, για την επέτειο του ψευδοκράτους, της ανακήρυξης του ψευδοκράτους από τους Τούρκους. Θα είμαστε πάντα εδώ μπροστά στις επάλξεις και δεν θα, με κατωδέναν λόγο, δεν θα αδεχτούμε την κατάσταση της εισβολής και της κατοχής του έναν τρίτου της Κύπρου μας. Αύριο στο Βρετανικό Κοινοβούλιο ξέρουμε ότι έχει συνάντηση που αφορά το ψήφισμα για την αμόχωστον. Ο σύνδεσμος σας, όπως πάντα, θα δώσει το παρόν του. Τι είναι αυτό που περιμένετε να βγει μέσα από το συγκεκριμένο ψήφισμα? Βεβαίως, θα είμαστε και εκεί παρόν, στη Βουλή, στο House of Commons. Ο David Parrows, με συνεννόηση με άλλους βουλευτές, όπως τον Αλαμίλ και άλλους, έχουν ψήφισμα για την αμόχωστον, το οποίο είχαμε και εμείς συζητήσει μαζί με τον David Parrows από προηγουμένως. Βάλαμε και εμείς το δικό μας το λιθαράκι και το ψήφισμα είναι καθαρό. Ζητά την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων από την Κύπρο, την ενοποίηση της Κύπρου κάτω από την κυβέρνηση, τη δική μας την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κύπρου, ως επίσης την εφαρμογή του ψηφίσματος του 550 των Ηνωμένων Εθνών, του Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο καθαρά λέει ότι η αμόχωστος, ολόκληρη αμόχωστος, πρέπει να δοθεί πίσω στους κατοίκους της, ανεξάρτητα με την επιτυχία ή όχι των συνομιλιών στην Κύπρο. Ευχαριστώ. Αλκη, βρίσκεστε εδώ με την προοδευτική σήμερα για να φωνάξετε εναντίον των τουρκικών στρατευμάτων και την ανακήρυξη του ψευδοκράτους. Ποια είναι η θέση σας και ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε σήμερα?
Πρώτα και κύρια, ήρθαμε εδώ να καταδικάσουμε την παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους, η οποία ήταν απότοκο των επιπτώσεων που άφησε πίσω του το δίδυμο έγκλημα σε βάρος της Κύπρου που έγινε το 1974 και της συνεχιζόμενης κατοχής και για αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων. Για μας, πρώτα και κύρια, το Κυπριακό είναι πρόβλημα εισβολής και κατοχής και καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κατ' επέκταση και πρόβλημα το οποίο πρέπει να επιλύσουν οι δύο κοινότητες, οι οποίες διαχωρίστηκαν βία μετά τα γεγονότα του 1974 και μέσω διαπραγμαύσεων πρέπει να βρουν μια λύση η οποία θα επανενώνει πραγματικά τον λαό και θα είναι η πιο δίκαιη από τις περιστάσεις που άφησε πίσω του το πραξικόπημα της εισβολής. Για μας τούτη η λύση είναι η λύση της Δονικής Κοινοτικής Ομοσπονδίας με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στις βασικές ελευθερίες όπως καθορίζονται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Θεωρούμε ότι αυτή η λύση θα επέθει μόνο μέσα από την Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων. Είμαστε έτοιμοι να κρίνουμε και να κρίνουμε όποιες ασφαλίες γίνουν ή με όποια ζητήματα τα οποία διαφωνούμε που θα λεχθούν και θα τεθούν κάτω στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων. Και που για μένα εκεί εμείς θέλουμε να καταδικάσουμε και τις εθνικιστικές σοβινιστικές φωνές και στις δύο κοινότητες, και στην Ελληνοκυπριακή κοινότητα και στην Τουρκοκυπριακή κοινότητα, οι οποίες με τη ρητορία τους δίνουν το έδαφος στην Τουρκία να συνεχίζει την κατοχή και την de facto διχοτόμηση της Κύπρου. Σαν παράταξη, σαν φοιτητές, Κύπροι φοιτητές που βρίσκεστε εδώ στη Βρετανία, πώς αλλιώς δραστηριοποιήσετε ώστε να ακουστεί η φωνή των Κυπρίων εδώ στη Βρετανία και να βοηθήσετε ώστε να βρεθεί μια λύση στο κυπριακό πρόβλημα? Αντιλαμβάνεστε ότι λόγω των αποστάσεων είναι λίγο δύσκολο. Προσπαθούμε να ενημερώνουμε κυρίως τους φοιτητές τους Κύπριους που βρίσκονται που σπάζουν στην Αγγλία για τις θέσεις μας και τις εξελίξεις που γίνονται στο κυπριακό και με όποιον τρόπο μπορούμε να ευαισθητοποιήσουμε την κοινή γνώμη της Βρετανίας για το κυπριακό πρόβλημα, είτε με το να δίνουμε κάποια flyer είτε με προβολή μέσω κοινωνικής δικτύωσης ώστε να προωθήσουμε το κυπριακό πρόβλημα. Ευχαριστώ. Κύριε Χριστόδουλε, ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε σήμερα εδώ έξω από την τουρκική πρεσβεία? Αρχικά να πούμε ότι είναι 41 χρόνια, πάρα πολλά χρόνια που υπάρχει κατοχή στην πατρίδα μας. Συνεπώς το μήνυμα μας είναι επανένωση του νησιού μας το συντομότερο. Η παροικία και πριν την ανεξαρτησία ακόμα έχει δώσει το παρόν σε όλους τους αγώνες του λαού μας. Έτσι και σήμερα και πάντοτε θα συνεχίζει να δίνει το παρόν μέχρι που έρθει τα τουρκικά στρατεύματα επιστρέψουν στην πατρίδα τους και ο λαός μας ζήσει ενωμένος και ειρηνικός. Σαν παροικία, εδώ τουλάχιστον τα τελευταία 41 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή, δραστηριοποιήσετε συνεχώς εκδηλώσεις, demonstrations, για να φωνάξετε να ακουστεί το πρόβλημα μας εδώ στη Βρετανία. Ξέρουμε ότι έχετε μια στενή σχέση με το Βρετανικό Κοινοβούλιο, μιλάτε συνεχώς με βουλευτές, οι οποίοι έχουν ως στόχο την επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Βρίσκετε την ανταπόκριση την οποία επιζητάτε από το Βρετανικό Κοινοβούλιο? Να ομολογήσουμε ότι τα τελευταία χρόνια όχι. Πριν έχουμε αρκετούς βουλευτές φίλους της Κύπρου, οι οποίοι εκφράζονται με κάθε ευκαιρία υπέρ της επανένωσης του νησιού μας. Όμως τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια αλλαγή, ανανέωση αν θέλετε, της Βουλής και βρίσκουμε το πολύ δύσκολο να κερδίσουμε τη συμπάθεια κάποιων βουλευτών. Όσους πλησιάσουμε όμως, πολλοί ή λίγοι μάλλον είναι εκείνοι που δέχονται ότι πρέπει να συνεχίσει η διαίρεση της πατρίδας μας, η κατοχή. Έτσι είναι ένας σκληρός αγώνας να πείσεις ιδιαίτερα των πολιτικών παράγοντα της Βρετανίας, όμως εμείς δεν σκοπεύουμε ποτέ μας να σταματήσουμε να το κάνουμε. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Κύριε Καραολή, για 4 και πλέον δεκαετίες, τέτοια μέρα βρίσκεστε εδώ να διαμαρτυρηθείτε για την παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους. Ως Κύπριος της Βρετανίας, πιστεύετε ότι η φωνή των Κυπρίων ακούγεται?
Και βεβαίως ακούεται, αν και δεν υπάρχουν απτές αποδείξεις γι' αυτό, αλλά κατά τις επισκέψεις μας κατά τη διάρκεια του χρόνου στο Υπουργείο Εξωτερικών σε βουλευτές, με τις ανακοινώσεις που στέλνουμε, με τα μηνύματα που στέλνουμε στους βουλευτές και στους άλλους, το μήνυμα της Κύπρου ακούγεται δυνατά και ξεκάθαρα. Δεν πρόκειται ποτέ να δεχτούμε τα τετελεσμένα της κατοχής. Η ανακήρυξη του ψευδοκράτους απέτυχε παταγωδώς. Καλούμε τη Βρετανία να λάβει μέτρα σαν εγγυήτρια δύναμη της ανεξαρτησίας της Κύπρου, αφού δεν τα έλαβε το 1974, το 1983 κάπως σταμάτησε κάποιες χώρες που επρόκειτο να αναγνωρίσουν το ψευδοκράτος και έμεινε αβάφτιστο από τις 15 του Νιόβρη το 1983, έμεινε εντελώς αβάφτιστο. Δεν αναγνωρίστηκε από καμιά χώρα εκτός από την Τουρκία, η οποία το συντηρεί και οικονομικά. Ζητούμε από τη χώρα αυτή, η οποία έχει τόσες υποχρεώσεις και ευθύνες και καθήκοντα προς την Κύπρο, να δράσει ούτως ώστε επιτέλους η Τουρκία να αναλάβει έμπρακτα τις υποχρεώσεις της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως λέγουν και αρκετά από τα συνθήματά μας, και να πάρει τα στρατεύματά της και να αποχωρήσει από την Κύπρο τους έπικους, ούτως ώστε να μπορέσουν οι Κύπροι να βρουν μια λύση για να συμβιώσουν στο νησί τους και να προοδεύσουν μαζί οι Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι. Με τις συνομιλίες για το Κυπριακό να βρίσκονται σε κομβικό σημείο με τους, και τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων να τα βρίσκουν, όπως λένε, σε αρκετά σημεία, κρίσιμα σημεία. Σαν Ομοσπονδία, ποια είναι η σχέση σας με την τουρκοκυπριακή κοινότητα και λαμβάνετε κάποια μέτρα μαζί οι δύο κοινότητες που μπορούν να συνεισφέρουν στην επιλύση του Κυπριακού? Ναι, οι σχέσεις μας με την τουρκοκυπριακή κοινότητα είναι πάρα πολύ καλές, αλλά όπως όλοι γνωρίζουμε, οι σχέσεις μας αυτές είναι με τους προοδευτικούς τουρκοκυπρίους. Δοκιμάσαμε να έρθουμε σε επαφή και ήρθαμε σε επαφή και συναντηθήκαμε μερικές φορές με εκπροσώπους της δεξιάς, του Ντεκτάς και του Έρογλου, αλλά δυστυχώς δεν κατορθώσαμε να τα βρούμε μαζί. Με όλους τους άλλους τουρκοκυπρίους συνεργαζόμαστε και προσβλέπουμε όλοι μαζί σε μια λύση η οποία θα φέρει την ενότητα της Κύπρου για να μπορέσουμε να ζήσουμε όλοι μαζί ειρηνικά. Το μήνυμα που θέλετε να στείλετε σήμερα τόσο ως Κύπροι της Βρετανίας όσο και σαν ΕΔΕΚ μέσα από τη διαμαρτυρία έξω από την τουρκική πρεσβεία? Θέλω να τονίσω πρώτα ότι βρισκόμαστε εδώ για να διαμαρτυρηθούμε για μια κατάφορη αδικία που γίνεται σε βάρος της πατρίδας μας Κύπρου. Δυστυχώς με την ανοχή, ένοχη ανοχή και των μεγάλων δυνάμεων, αυτούς οι οποίοι υποστηρίζουν ότι είναι οι φύλακες των δικαίου και καθορίζουν τις στοιχείες των λαών. Το μήνυμα που θέλω να στείλω είναι ότι όσα χρόνια και αν περάσουν, εδώ θα είμαστε, θα αγωνιζόμαστε μέχρι την ημερομηνία που θα λάμψει η δικαιοσύνη και ο ήλιος της δικαιοσύνης θα λάμψει και πάνω από την Κύπρο. Δεν πρόκειται να υποκύψουμε, όσο και αν προσπαθούν οι διάφοροι να σκοτώσουν το θάρρος και την αγωνιστικότητα του κυπριακού λαού. Σαν ΕΔΕΚ, ποιες είναι οι σχέσεις σας με τους φιλοκύπριους Βρετανούς βουλευτές και κατά πόσον πιστεύετε ότι όντως μπορούν να διαπράξουν ένα σοβαρό ρόλο στην επίλυση του κυπριακού προβλήματος? Η ΕΔΕΚ, όπως ίσως να γνωρίζετε, είναι αδελφό κόμμα του Εργατικού Κόμματος και όλες οι σχέσεις μας είναι μαζί με το Εργατικό Κόμμα. Έχουμε σχέσεις με αυτούς, πάρα πολλές σχέσεις, και πιστεύω ότι μπορούν
όταν συνεργαστούν και μαζί με άλλους βουλευτές, να επηρεάσουν τις αποφάσεις της κυβέρνησης, οποιαδήποτε και να είναι η κυβέρνηση, για μια πιο δίκαιη λύση στο κυπριακό πρόβλημα. Δίχως αυτούς δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτε, πρέπει αυτό να το ομολογήσουμε. Μαζί μας η Αντωνία, αντιπρόσωπος της Αναγέννησης Ηνωμένου Βασιλείου. Αντωνία, ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε τόσο ως Αναγέννηση, όσο όμως και σαν Κύπροι φοιτητές εδώ στη Βρετανία, σήμερα η μέρα της καταδίκησης της επαιτίου της ανακήρυξης του ψευδοκράτους? Νομίζω ότι δεν διαφοροποιούμαστε σαν φοιτητές από τους υπόλοιπους φοιτητές. Όλοι οι φοιτητές στηρίζουμε την ύπαρξη μιας οντότητας και μιας εθνικής κυριαρχίας στο νησί. Θεωρούμε ότι τα τουρκικά στρατεύματα πρέπει να φύγουν από το νησί. Θεωρούμε ότι οποιοδήποτε προσπαθεί να πλήξει την Κυπριακή Δημοκρατία θα σταθούμε εμπόδιον του. Και από το μόνο που ζητούμε, το όραμά μας είναι μια ενωμένη Κύπρος, επανενωμένη Κύπρος, που να μην έχει στρατούς κατοχής και ξένα τουρκικά στρατεύματα στο νησί, ασφάλεια και ειρήνη στην Ανατολική Μεσόγειο. Σαν φοιτητές, εκτός από το να δίνετε το παρόν σας στις διάφορες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, ποια είναι τα μέτρα τα οποία λαμβάνετε ούτως ώστε να μάθουν για το κυπριακό πρόβλημα είτε άλλοι συμφοιτητές σας αλλά και το βρετανικό κοινό? Προσπαθούμε να οργανωθούμε με κάποιες ξένες οργανώσεις, με τουρκοκυπριακές πλατφόρμες, ώστε να προωθήσουμε το κυπριακό πρόβλημα στο εξωτερικό. Επίσης, προσπαθούμε να κάνουμε διάφορες δραστηριότητες, ώστε να προωθήσουμε το κυπριακό πρόβλημα προς τα έξω. Ο κύριος μας στόχος είναι να μάθει ο κόσμος και εδώ στην Αγγλία και γενικά στην Ευρώπη ότι η Κύπρος είναι η τελευταία διχοτομημένη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι η Λευκωσία είναι η τελευταία διχοτομημένη πρωτεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό δεν πρέπει να συνεχιστεί και δεν πρέπει να έχουμε de facto τουρκικά εκτρώματα πάνω στα εδάφη του Κυπριακής Δημοκρατίας. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. Μαζί μας ο Νικόλας Παναγιώτου, πρόεδρος του Φοιτητών Μετώπου Ενωμένου Βασιλείου. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε σήμερα σαν φοιτητές? Σήμερα ήρθαμε ενός μέτωπων Κυπρίων Φοιτητών Ενωμένου Βασιλείου για να καταδικάσουμε την παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους και να τονίσουμε ότι ο σημερινός αγώνας είναι ένας αγώνας δικαίου. Ένας αγώνας για απελευθέρωση των κατεχόμενων εδαφών μας. Ένας αγώνας για επιστροφή όλων ανεξαρτήτως των προσφύγων στις πατρογονικές τους εστίες και ένας αγώνας για αποχώρηση όλων των παράνομων τουρκικών στρατευμάτων από το νησί μας. Δυστυχώς, σήμερα έπρεπε να ήταν μια μέρα στην οποία να είμαστε όλοι ενωμένοι και δυστυχώς ακούστηκαν κάποια συνθήματα υπέρ της Ομοσπονδίας. Το γνωρίζω και εγώ, όπως και πολλοί από εσάς, ότι όλοι θέλουμε μια λύση. Αλλά ειδικά μια τέτοια μέρα δεν ήρθαμε εδώ για να διαφημίσουμε το ποια λύση θέλουμε. Ήρθαμε σήμερα για να καταδικάσουμε την τουρκική εισβολή και το παράνομο ψευδοκράτος. Μιλώντας για Ομοσπονδία, δεν υποβιβάζουμε μόνο την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά αναγάγουμε και το ψευδοκράτος ως συνιστό κρατήδιο. Πρέπει να επικεντρωθούμε στο στόχο μας που είναι να καταδικάσουμε το ψευδοκράτος. Παντελής Σπιτής, πρόεδρος της ΕΦΕΚ Ηνωμένου Βασιλείου. Παντελή, σαν φοιτητές, φοιτητικά κινήματα, παρόλες τις μικροδιαφορές σας που μπορεί να έχουν μεταξύ τους οι παρατάξεις, ποια είναι η συνεργασία που έχετε μεταξύ σας και ποιο είναι το μήνυμα που προσπαθείτε να βγάλετε προς τα έξω εδώ στη Βρετανία? Γεια σας, ευχαριστώ που είστε σήμερα εδώ και συμπαραστέκεστε μαζί μας, συμπαρατάσσεστε μαζί μας. Ως Φοιτητική Ένωση του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά και ως πρωτοπορία Ηνωμένου Βασιλείου, ο στόχος που έχουμε σε ό,τι αφορά το εθνικό μας πρόβλημα είναι να προαγάγουμε έναν σύγχρονο πολιτικό λόγο με εφικτό περιεχόμενο,
που να προωθεί μια δημιουργική, βιώσιμη και λειτουργική λύση. Ως παρατάξεις, φυσικά υπάρχουν οι επιμέρους διαφωνίες. Εκείνο όμως που πρέπει να διακατέχει όλους μας είναι η θέληση μας στο να μπορούμε να συνεργαστούμε. Η σημερινή μέρα είναι μια μέρα εθνικής μνήμης και περισυλλογής. Μια μέρα που πρέπει να αντλήσουμε τα πικρά διδάγματα από την ιστορία και να πράξουμε τον ιστορικό συμβιβασμό για την επανένωση της πατρίδας μας, που να μετεξελίσσει την πατρίδα μας σε ένα διζωνικό, δικοινοτικό, ομοσπονδιακό κράτος με την πολιτική ισότητα όπως αυτή καθορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και κατ' επέκταση μια λύση που να ενσωματώνει το ευρωπαϊκό κεκτημένο και τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Εκείνο το οποίο πρέπει σαν νέα γενιά να προωθήσουμε είναι από τη στιγμή κατά την οποία το Κυπριακό είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχουμε κληρονομήσει από την παλιά γενιά, δεν νοείται εμείς σαν νέα γενιά να πράττουμε με τις ίδιες πρακτικές και με τα ίδια συνθήματα τα όσα έπρατε η παλιά γενιά, που μας κατέλειπε δυστυχώς τα γεγονότα για τα οποία είμαστε σήμερα και διαδηλώνουμε εδώ. Είναι η ώρα να βγάλουμε μια νέα φωνή προς τα έξω, που να είναι φωνή συνδημιουργίας, που να είναι φωνή ενότητας όλων των νόμιμων πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας, διότι αν υπάρχει ένα σπίτι το οποίο έχουμε και οι δύο κοινότητες, είναι η επανενωμένη Κύπρος. Και αν το σπίτι μας δεν είναι καλό, τότε σημαίνει ότι εμείς θα έχουμε το πρόβλημα που ζούμε μέσα σε αυτό. Συνεπώς, τώρα είναι η ώρα να ξεπεραστούν οι δυσκολίες, να βρεθεί η βούληση η απαραίτητη που χρειάζεται και να προχωρήσουμε στον ιστορικό συμβιβασμό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακόμα μια ερώτηση, μισό λεπτό. Σαν φοιτητική ένωση, ποια είναι η σχέση που έχετε με τις τουρκοκυπριακές παρατάξεις φοιτητών εδώ στη Βρετανία? Σαν φοιτητική ένωση προσπαθήσαμε να έρθουμε όσο πιο κοντά γίνεται με τουρκοκυπριακές πλατφόρμες φοιτητών. Είχαμε θετική ανταπόκριση. Φυσικά όλες οι παρατάξεις ενέκριναν στην ουσία πλην της παράταξης του μετόπου. Ευχόμαστε να εντείνουμε τις σχέσεις μας με τους τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας, έτσι ώστε, όπως σας είπα, να προαγάγουμε τα μηνύματα που πρέπει να προαχθούν σε αυτή την περίπτωση. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. Είστε καλά, ευχαριστώ. Πίτρης Χαραλάμπος, οργανωτικός γραμματέας του ΑΚΕΛ Βρετανίας. Χαράλαμπε, σαν ΑΚΕΛ, ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε σήμερα έξω από την τουρκική πρεσβεία? Σήμερα βρισκόμαστε έξω από την τουρκική πρεσβεία για να καταδικάσουμε την παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους. Βρισκόμαστε μαζικά ως ομοσπονδία, που το ΑΚΕΛ συμμετέχει στην ομοσπονδία, την Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία της Αγγλίας, και βρισκόμαστε εδώ και 41 χρόνια για να καταδικάσουμε μέχρι την τελική δικαίωση, που είναι η λύση του κυπριακού προβλήματος μέσα από τις προσπάθειες που γίνονται τώρα με τις συνομιλίες των δύο ηγετών. Γνωρίζουμε ότι το ΑΚΕΛ διατηρεί στενές σχέσεις με φιλοκύπριους Βρετανούς βουλευτές, οι οποίοι πολλές φορές εκφράζουν τις απόψεις τους για το κυπριακό πρόβλημα στο Βρετανικό Κοινοβούλιο. Πιστεύετε όμως ότι υπάρχει η κατάλληλη ανταπόκριση από το Βρετανικό Κοινό? Θεωρούμε ότι αρκετοί βουλευτές διαφόρων κομμάτων δείχνουν μια ιδιαίτερη προσέγγιση για το θέμα του Κυπριακού. Υπάρχουν οι βουλευτές που το ΑΚΕΛ κάνει τις δικές του συναντήσεις, μεταφέρει τα μηνύματα της κυπριακής κοινότητας για μια δίκαιη λύση στο κυπριακό πρόβλημα, όπου οι Τουρκοκύπροι και οι Ελληνοκύπροι θα ζουν κάτω από τον ίδιο ουρανό. Και θεωρώ ότι αυτή η πολιτική στάση αναγνωρίζεται από τους διάφορους βουλευτές και αυτό είναι πολύ θετικό για τη δική μας πλευρά.
Κύριε Έλληνα, το μήνυμα που θέλετε σαν παροικία να στείλετε σήμερα έξω από την τουρκική πρεσβεία? Το μήνυμα είναι καθαρά αντικατοχικό. Σήμερα διαδηλώνουμε ενάντια στην αποσχιστική δράση του Ντεχτάς το 1983 για να ανακηρύξει ανεξάρτητο κράτος. Εμείς ως παροικία, ως κυπριακός ελληνισμός, δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχθούμε αυτή την αποσχιστική ενέργεια που από τότε σημαδεύει το πρόβλημα της Κύπρου. Ποιος είναι ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η παροικία στην επίλυση του κυπριακού προβλήματος? Ο ρόλος που μπορούμε να διαδραματίσουμε είναι να κρατούμε ζωντανό το θέμα της Κύπρου, το θέμα της τουρκικής κατοχής. Να μην σβηστεί, να μην ξεχαστεί ούτε από τη δική μας παροικία, τους συμπατριώτες μας, πολύ όμως περισσότερο από τους Βρετανούς πολιτικούς. Το Δίκο Ηνωμένου Βασιλείου, ποια είναι η σχέση του με το Βρετανικό Κοινοβούλιο στην προώθηση του κυπριακού προβλήματος? Έχουμε αρκετές επαφές με Βρετανούς βουλευτές όλων των κομμάτων. Κάνουμε συναντήσεις, προωθούμε όπως μπορούμε το κυπριακό μέτρο, να τους ενημερώνουμε και να υποβάλλουμε συνεχώς τα αιτήματα μας που είναι γνωστά. Εμείς εδώ δεν προωθούμε κομματική γραμμή, εμείς εδώ προωθούμε εθνική γραμμή που είναι ο τερματισμός της τουρκικής κατοχής και η εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρη την Κύπρο. Κυριάκος Παναγή, γραμματέας της Ένωσης Κυπρίων Αγγλίας. Κυριάκο, ποιος είναι ο ρόλος της ΕΚΑ στην προώθηση του κυπριακού προβλήματος εδώ στη Βρετανία? Γεια σας. Ο ρόλος της ΕΚΑ είναι, η Ένωση Κυπρίων Αγγλίας, είναι μια από τις πιο παλιές οργανώσεις στη Βρετανία. Ο ρόλος μας είναι από την ίδρυσή της να βοηθήσει αρχικά στην απελευθέρωση της Κύπρου από τον Αγγλικό μετά την στη δεκαετία του 60. Τώρα φυσικά εργαζόμαστε για να βοηθήσουμε στην απελευθέρωση στην Κύπρο, να βρούμε μια λύση για όλους τους Κύπριους πολίτες. Η οργάνωσή μας είναι διγενωτική, έχουμε και Τουρκοκύπριους και Ελληνοκύπριους και ο αγώνας είναι να βρούμε μια λύση για να ζήσουμε όλοι ειρηνικά. Και βοηθούμε σε όλες τις εκδηλώσεις, διοργανώνουμε και εκδηλώσεις ήδη για αυτόν τον σκοπό. Εκτός του πολιτιστικού χαρακτήρα. Έχουμε, Γιώργα, εκδηλώσεις πολιτιστικού χαρακτήρα. Από το 1983, κάθε 15 του Νοέμβρη, έξω από την τουρκική πρεσβεία για να καταδικάσουμε την παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους. Πιστεύετε ότι το μήνυμα το οποίο θέλει να στείλει ολόκληρη η παροικία, ολόκληρος ο κυπριακός λαός της Βρετανίας, έχει ανταπόκριση? Πιστεύουμε ότι μέσα στις συνθήκες που περνούμε τώρα, οι οποίες είναι, πρέπει να πούμε, κάπως ενθαρρυντικές με τις συνομιλίες που διεξάγονται τώρα και ελπίζουμε όλοι κάπου θα καταλήξουν, υπάρχει περισσότερο ενδιαφέρον. Είναι όμως και συνείδηση όλους ότι ο αγώνας είναι κοινός μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων και εμείς σαν Ένωση Κυπρίων Αγγλίας θέλουμε να το τονίσουμε αυτό, ότι μόνο μαζί μπορούμε να πετύχουμε μια λύση η οποία όχι μόνο θα είναι μια λύση στα χαρτιά αλλά θα είναι για μια λύση που θα είναι πρακτική στην πράξη. Για να λειτουργήσει οποιαδήποτε λύση πρέπει να υπάρξει συνεργασία μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Και νομίζω βρίσκει περισσότερη ανταπόκριση στις συνθήκες. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Εμείς σας ευχαριστούμε. Thank you.
κύριε Παπαδρυπίδη, να μιλήσουμε λίγο για το τι ζητάει η επιστολή που μόλις παραδώσατε στην τουρκική πρεσβεία. Ζητά την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων από το νησί μας και καταδικάζουμε ασφαλώς και την αναγκρίξη του ουτοκαλούμενου κράτους της Βορείου Κύπρου, του Κυπριακού κράτους. Περιμένετε ότι θα βρει ανταπόκριση? Δεν νομίζω. Αντιμετωπίζω μια Τουρκία με όλα αυτά τα δεδομένα, όλο αυτόν τον χρόνο. Δεν νομίζω να περιμένει κανείς με αυτήν την διαμαρτυρία μας ότι θα γίνει κάτι. Ελπίζουμε όμως ότι έχουμε μπει σε συνομιλίες, ότι θα έχουν ένα αίσιο τέλος και επιτέλους να επαναληφθεί ο τόπος μας και η πατρίδα μας να απαλλαγεί από τουρκικά στρατεύματα και τους επίκους και να ζήσουμε σε μια ειρηνική Κύπρο όπως την βλέπουμε και όπως την νοούμε. Με τις συνομιλίες να βρίσκονται σε κομβικό σημείο, ποιος είναι ο ρόλος τόσο της ΠΟΜΑΚ όσο όμως και γενικότερα της παροικίας των Κυπρίων εδώ στη Βρετανία για την επίλυση του Κυπριακού προβλήματος? Φυσικά ο ρόλος των αποδήμων ήταν πάντα σημαντικός. Δεν πρέπει να αγνοεί κανένας ότι αυτή η χώρα παίζει πάντοτε πρωταγωνιστικό ρόλο. Είναι εμπλεγμένη με την Κυπριακό όλα αυτά τα χρόνια, από την ανεξαρτησία μέχρι σήμερα, εγκύτρια δύναμη και όλα αυτά. Επομένως, η συμβολή μας εδώ είναι καθοριστική της οργανωμένης παροικίας και της ΠΟΜΑΚ φυσικά, διότι μπορούν να προσφέρουν οι Άγγλοι. Είναι μια χώρα η οποία έχει και φιλικές σχέσεις με την Τουρκία και όταν χρειαζόμαστε χώρες φιλικές προς την Τουρκία και φιλικές φυσικά και προς εμάς να πούν κάποιες απόψεις, να πιέσουν κάποια πράγματα, οι Άγγλοι είναι σίγουρα μια χώρα η οποία είναι σημαντική. Και γνωρίζουμε ότι βρίσκεστε σε συνεχή επικοινωνία με τους φιλοκύπριους Βρετανούς βουλευτές. Πιστεύετε ότι ο ρόλος ο οποίος διαδραματίζουν μπορεί να παίξει καθοριστική σημασία? Σίγουρα. Το ότι κρατάμε το Κυπριακό τόσα χρόνια ζωντανό. Δηλαδή, αν κοιτάξει κανείς τα αρχεία της Αγγλικής Βουλής του Βρετανικού Κοινοβουλίου, θα δείτε ότι μετά από το πρόβλημα της Βορείου Ιρλανδίας, το αμέσως επόμενο είναι το Κυπριακό. Το κρατούμε ζωντανό όλα αυτά τα χρόνια και αυτό οφείλεται στους αγώνες των συμπατριωτών μας εδώ της Οργανωμένης Παροικίας. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ. Τόσα φύλλα σου γνέφει ο ήλιος, καλημέρα. Με τόσα φλάμπουρα λάμπει, λάμπει ο ουρανός. Και τούτη μες στα σίδερα, εκείνη μες στο κόμμα. Και τούτη μες στα σίδερα, και εκείνη μες στο κόμμα. Σώπα που να'ναι, θα σημάνουν οι καμπάνες. Σώπα που να'ναι, θα
κάτω από το χώμα με στα σταυρωμένα χέρια τους κρατάνε της καμπάνας το σκηνί. Προσμένουνε την ώρα, προσμένουν να σημάνουν την Ανάσταση. Τούτο το κόμμα είναι δικό τους και δικό μας. Δεν μπορεί κανείς να μας το πάρει, δεν μπορεί κανείς να μας το πάρει, δεν μπορεί κανείς να μας το πάρει.